Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί για το επόμενο δίωρο θέλω να σας πω ότι στη μία ακριβώς υπάρχει συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Η συνέντευξη δεν είναι ζωντανή, είναι μαγνητοσκοπημένη. Σας συνιστώ όμως να μην την χάσετε αυτή τη συνέντευξη. Θα ακούσετε πάρα πολλά από τον κύριο Γεωργιάδη και θα καταλάβετε ακόμα περισσότερα. Θέλω να σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Θανάσης Τζίμας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΣΕΕ, Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Κύριε Κορκίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Ο κύριος Αντώνης Κακορίκος, διευθυντής του news4people.gr. Θα μάθουμε και αγγλικά με σένα. Καλησπέρα, αγαπητέ Αντώνη. Καλησπέρα. Ο κύριος Θάνος Πασχάλης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Αγορά. Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και περιμένουμε το δημοσιογράφο από την εφημερίδα Η Αυγή, τον κύριο Γιώργο Κυρίτσι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Καλοκαιρινό να μας δείξει τη φωτογραφία με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παναγιώτη Νικολούδη και τον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριος Νικολούδης, φίλες και φίλοι, δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρτ. Εντολή επίσπευσης των ελέγχων στις διάφορες λίστες Λαγκάρτ, Λουξεμβούργου και άλλες και στις offshore εταιρείες έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Παναγιώτης Νικολούδης, διαπιστώνοντας ότι συνεχίζονται με ρυθμούς χελώνας. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, του Ηλία του Κασιδιάρη, ο Υπουργός είπε πως έδωσε εντολή να επισπευστεί ο έλεγχος, ενώ ανακοίνωσε πως από τις 766 offshore, έχουν ελεγχθεί μόνο οι 72 και είναι σε εξέλιξη έλεγχοι σε άλλες 365 offshore εταιρείες. Ο κύριος Νικολούδης αναφέρθηκε στον έλεγχο που διεξάγεται για τους Σάμπι Μιονί, μεγαλοεπιχειρηματίας, Κρίσος λένε, και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, συνεργάτη στενότατο του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, για τους οποίους έχει εκδοθεί, τους βλέπουμε, να δούμε τη φωτογραφία λίγο μπροστά, για τους οποίους έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία ελέγχου, εδώ βλέπουμε τον κύριο Νικολούδη και τον κύριο Παπασταύρου, έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία ελέγχου από το 2012, καθώς βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρτ για λογαριασμό 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο έλεγχος διεξάγεται από την περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ, είπε ο κ. Νικολούδης, και πρόσθεσε, έδωσα πολύ πρόσφατα εντολή να συντομευτεί ο έλεγχος. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος, φίλες και φίλοι, είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, επεσήμανε ότι ειδικά για τη λίστα Λαγκάρτ ο έλεγχος είναι εξαιρετικά δύσκολος, δεδομένου ότι η Ελβετία αρνείται να δώσει πληροφορίες, θεωρώντας ότι η λίστα Λαγκάρτ είναι παράνομα κτηθήσα. Μάλιστα, ο κύριος Νικολούδης περιέγραψε και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση αυτή που κάνει ο κύριος Νικολούδης. Εξαιρετικά λοιπόν δύσκολος ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρτ. Η πολιτική βούληση καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει. Οι Ελβετοί δεν συνεργάζονται. Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτή η ιστορία. Όμως θα ήθελα, ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την οποία θα καλέσω και τους καλεσμένους μας να τη σχολιάσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη δημοσκόπηση. Είναι για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Είναι από την εταιρεία Μέτρηση. Η δημοσκόπηση αυτή έχει πραγματοποιηθεί από το διάστημα 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου. Είναι πολύ φρέσκια, πολύ ζεστή. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ, για την πρόθεση ψήφου, να δούμε την πολιτική δύναμη των κομμάτων σήμερα. Εάν σήμερα είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιθανό να ψηφίζατε? Μπορούμε να τη δούμε την κάρτα? Τη βλέπουμε ήδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 35,2%, η Νέα Δημοκρατία 23,6%, η Χρυσή Αυγή 5,4%, το Ποτάμι 5,4%, το ΚΚΕ 5,1%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,8%, το ΠΑΣΟΚ 2,9%, άλλο κόμμα 4,9%, σύνολο αδιευκρίνησης της ψήφου, είμαστε στο 12,7% και περνάω αμέσως να ακούσουμε τον πρώτο σχολιασμό από εσάς, κύριε Τζίμα. Πώς βλέπετε αυτή την δημοσκόπηση, την πρώτη κάρτα για τη δύναμη των κομμάτων? Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει γενικά την πορεία που είχαμε και πριν τις εκλογές. Είναι πολύ κοντά τα
νούμερα στα αποτελέσματα. Όντως είναι πολύ κοντά. Των εκλογών. Ναι. Αυτό δείχνει. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια είναι αρκετές μονάδες πιο κάτω. Δείχνει, κατά την εκτίμησή μας, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, και μια στάση αναμονής από την πλευρά του κόσμου που αναμένει τις εξελίξεις. Πολύ καλά το είπατε, ναι. Και που κατά τη γνώμη μας είναι το κύριο ζήτημα το οποίο πρέπει να καμφθεί από πλευράς του μπροστά στη δεδομένη πολιτική που έχει ήδη ξεκινήσει και εφαρμόζεται. Εξαγγέλθηκε, έχουν μπει τα πρώτα λιθάρια στην υλοποίησή της για το επόμενο διάστημα και κατά τη γνώμη μας ήδη, αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα θα επαληφθούν οι προβλέψεις του ΚΚΕ για το πού πάει το πράγμα, ποιος είναι ο πραγματικός πυρήνας της πολιτικής και αυτής της κυβέρνησης που εφαρμόζεται και άρα από αυτή τη σκοπιά είναι βασικό ζητούμενο και η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ναι. Η αποφασιστική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το 5,1 δείχνει αυτή η δημοσκόπηση. Που... Μπορούμε να δούμε σε τριπλό να βλέπουμε στο κέντρο την κάρτα, αν γίνεται. Ναι, κύριε Τζίμα, συνεχίστε. Και από εκεί και πέρα, πέραν αυτών, ο ίδιος να μην μείνει θεατής των εξελίξεων, να μην παρακολουθεί όλα αυτά που λέγονται, που συζητιούνται, που αν θέλετε. Έχουν και ένα στοιχείο από προσανατολισμού. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και ένα στοιχείο τρομοκράτησης του κόσμου απέναντι στις εξελίξεις και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να αγωνιστεί και να παλέψει. Από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά ότι αυτά που του υποσχέθηκε και η νέα κυβέρνηση προεκλογικά, περί έστω και μερικής ανάκαμψης των απολειών, τα ψίχουλα δηλαδή που έταζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν τα βλέπει, αλλά αντίθετα είμαστε σε μια πορεία διατήρησης της κατάστασης, μιας κατάστασης γενικευμένης ανασφάλειας και φτώχειας και σήμερα πρέπει να χαράξει μια γραμμή πιο αποφασιστικής σύγκρουσης, ναι. Ρήξης για την ανάκτηση των δικών του απολειών. Γιατί ξέρετε, αυτή η πενταετία και πριν την πενταετία υπήρχαν δυσκολίες σε μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού. Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει κάποιον άνεργο. Και παραπάνω από 1,5. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι, κατά χιλιάδες. Ναι. Τέτοιος κόσμος που αμείβονται με 400, 300, 500 ευρώ. Δεν ζει η οικογένεια με. Σωστό. Τέτοια πράγματα. Άρα από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται ο ίδιος να τραβήξει κατά μπρος, να εμπιστευτεί τη δική του δύναμη, να συστρατευτεί με το ΚΚΕ, ακόμα και αν έχει τις αντιρρήσεις του. Και το επόμενο διάστημα να βάλει πλώρη, να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές και για έναν δρόμο ανάπτυξης που πραγματικά θα υπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Μάλιστα. Να δούμε την κάρτα 13 και να περάσουμε στον κύριο Κορκίδη. Θέλω να δούμε την κάρτα 13, όπου το ερώτημα είναι, εσείς προσωπικά επιθυμείτε μία πιο σκληρή στάση της κυβέρνησης έναντι των Ευρωπαίων εταίρων στη διαπραγμάτευση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έξοδο της χώρας από το ευρώ? Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Κορκίδη. Εσείς, λέει, προσωπικά επιθυμείτε μία πιο σκληρή στάση της κυβέρνησης έναντι των Ευρωπαίων εταίρων στη διαπραγμάτευση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έξοδο της χώρας από το ευρώ? Και εδώ βλέπουμε ότι το 59,4% λέει όχι. Έχετε βάλει λάθος κάρτα. Είναι άλλη κάρτα που μας έχετε βάλει. Εσείς προσωπικά είναι το γάμα 13. Είναι, φίλες και φίλοι, είναι οικοδικοί μας εδώ για να συνομιμάστε ποια κάρτα. Εσείς προσωπικά επιθυμείτε μία πιο σκληρή στάση της κυβέρνησης έναντι των Ευρωπαίων εταίρων στη διαπραγμάτευση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έξοδο της χώρας από το ευρώ? Εν πάση περιπτώσει, κύριο Κορκίδη, ναι. Το 60% ναι. Λέει όχι, δεν θέλουμε πιο σκληρή διαπραγμάτευση, που εάν αυτό σήμαινε. Να τη βλέπουμε την κάρτα, εάν αυτό σήμαινε έξοδο της Ελλάδας. Τη χώρα μας από το ευρώ. Και υπάρχει και ένα, από ό,τι βλέπω, 19,9, το οποίο λέει ότι. Όχι, συγγνώμη, 13,9, το οποίο δεν απαντά. Ναι, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό σημαίνει ότι 6 στους 10 δεν θέλουν πιο σκληρή στάση, φοβούμενοι την έξοδο από το ευρώ. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτοί που δεν θέλουν την έξοδο από το ευρώ, ξεκάθαρα είναι περίπου 8 στους 10 Έλληνες αυτή τη στιγμή. Οι 8 στους 10 θέλουν να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, στο κοινό νόμισμα. Και μόλις ήρθε και ο κύριος Κυρίτσης. Καθίστε, κύριε Κυρίτση. Ερμηνεύοντας και αυτά τα οποία, ή μάλλον, αν μπορώ και εγώ να έχω ένα σχόλιο στην προηγούμενη κάρτα, θα σας πω. Στην πρόθεση ψηφού. Ναι, αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αυτό το ποσοστό που σημαίνει προσδοκία. Ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που σημαίνει απογοήτευση. Και από την ΙΤΑ και ίσως και από τη στάση της Νέας Δημοκρατίας μετεκλογικά. Υπάρχει το ποσοστό του ΚΚΕ που δείχνει μια σταθερότητα θέσεων και λόγου. Ναι, σωστό. Υπάρχει ένα ποσοστό του ποταμιού που φαίνεται ότι δημιουργεί μια βάση. Αρχίζει και γίνεται κόμμα ουσιαστικά. Δεν ήταν μέχρι πρότινος. Και βεβαίως και ένα ποσοστό που δείχνει την απαξίωση του ΠΑΣΟΚ. Ναι.
Ήρθε ο κύριος Κυρίτσα να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχετε ενημερωθεί για την καινούργια δημοσκόπηση του πρώτου θέματος? Έχει βγει πριν από μία ώρα περίπου. Όχι, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω αυτή, τώρα. Σας δείχνουμε τώρα και την πρόταση ψήφου, κύριε Κυρίτσα, για να έχετε και εσείς μία εικόνα. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 35,2 και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,6. Τετρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή, τέταρτο το Ποτάμι, το ΚΚΕ με 5,1, ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ στο 2,9. Τώρα, πάμε στην τρίτη κάρτα και να πάμε στον κύριο Αντώνη Κοκορίκο. Θέλω να δούμε τη ΓΑΜΑ 4. Πιστεύετε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας το προσεχές διάστημα, λέει Αντώνη το ερώτημα. Πιστεύετε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας το προσεχές διάστημα? Λοιπόν, το 54,7% απαντάει ναι. Το 54,7% φίλες και φίλοι πιστεύουν ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας το προσεχές διάστημα. 25,1% όχι. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. 20,2, Αντώνη. Μάλιστα. Και σε αυτό το ερώτημα πάντως, θεωρώ ότι το ερώτημα αυτό είναι ασαφές όπως και το προηγούμενο. Ναι. Δηλαδή, ρωτάς τον κόσμο στο προηγούμενο ερώτημα, εάν ας πούμε θα διακινδύνευε, θα ρισκάριζε έξοδο από το ευρώ, όταν δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όπως και εδώ πέρα η χρεοκοπία δεν διευκρινίζεται, είναι χρεοκοπία στο εσωτερικό. Τι εννοείς δεν τίθεται τέτοιο θέμα? Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ. Ναι. Έχει λήξει αυτή η ιστορία. Δηλαδή το έχει δηλώσει η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, οι Αμερικάνοι, ο Γιούγκερ και μερικοί από εμάς. Και όταν βγαίνει ο Αναστασιάδης σήμερα από την Κύπρο και μας λέει ότι κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου για πιθανό Brexit. Ναι. Δηλαδή το θέμα μπορεί. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα υπάρχει ακόμα στο τραπέζι. Ναι, υπάρχει και σε δημοσιεύματα και στις ομιλίες του Σαμαρά, του Βενιζέλου και άλλων στελεχών στο εσωτερικό. Οι οποίοι επιβουλεύονται τη θέση του κυρίου Τσίπρα. Ο καθένας έχει κάποια συμφέροντα να εξυπηρετήσει. Το ίδιο και εδώ πέρα δεν διευκρινίζεται τι χρεοκοπία είναι. Χρεοκοπία, ας πούμε, ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα καταλαβαίνει ότι δεν έχω να πληρώσω μισθούς και συντάξεις, που δεν τίθεται τέτοιο θέμα από τη στιγμή που υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Έστω και να μην υπήρχε πρωτογενές πλεόνασμα, ίσως και λοιπόν από υπολογισμό να έχεις, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Υπάρχουν όμως οι δόσεις που χρωστάμε. Πιστοποιητικό γεγονός ακριβώς αφορά την πληρωμή στο εξωτερικό μιας δόσης, έστω και μιας δόσης, από αυτές που πρέπει να εισπράξει. Είναι πιστοτικό γεγονός αυτό. Αυτό είναι πιστοτικό γεγονός. Όταν ρωτάμε δηλαδή τον κόσμο, πιστεύω θα πρέπει να διευκρινίζουμε πια τι πάντως είναι. Πάντως έχω πολλές κάρτες ακόμα, τα οποία θα δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά που βάζεις. Η αυτονόητη πάντως απάντηση, η αυθόρμητη απάντηση του Έλληνα είναι ότι δεν θέλει να βγει από το ευρώ και δεν θέλει να χρεοκοπήσει φυσικά. Είναι μάλιστα. Κακά πράγματα. Είναι. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Ναι. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα και να πάμε και στον κύριο Κυρίτσι, το δημοσιογράφο από την εφημερίδα Η Αυγή. Το ερώτημα είναι, θέλω τη ΓΑΜΑ 5 κάρτα. Πιστεύετε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο παύσης πληρωμών από το δημόσιο, βλέπεις Αντώνη, το προσεχές διάστημα? Πιστεύετε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο παύσης πληρωμών από το δημόσιο το προσεχές διάστημα? Το 58,4% λέει ναι. Το 58,4% πιστεύει ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο παύσης πληρωμών από το δημόσιο το προσεχές διάστημα. Το 27,2 κύριε Κυρίτσι λέει όχι. Και το 14,4% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Παρότι υπάρχει μια ασάφεια στην ερώτηση, δηλαδή παύση πληρωμών προς ποιο, να υποθέσω ότι εννοεί προς το εσωτερικό. Εδώ μάλλον το πάει προς το εσωτερικό. Ναι, είναι νομίζω σαφές. Μάλλον προς το είναι σαφές. Έχει βέβαια μία σημασία, γιατί εδώ, αν είμαστε εδώ 5-6 άνθρωποι ειδικοί σε αυτό και δεν μπορούμε, και δεν μπορούμε να καταλήξουμε, καταλαβαίνουμε τώρα τι μπορεί και κάποιος ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος. Αλλά εάν το 58,4% λέει ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο παύσης πληρωμών από το δημόσιο το προσεχές διάστημα και ταυτόχρονα, όπως είδα προηγουμένως προχείρω στην πρόθεση ψήφου, είναι περίπου το ποσοστό της εκλογικής νίκης για το ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα έλεγα ότι είναι θετικό με έναν όχι καλό τρόπο. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι η ΓΑΜΑ 6, κύριε Καλοκαιρινέ. Πιστεύετε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο στους προσεχείς μήνες εξόδου της χώρας από το ευρώ? Να, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Το 52,6% φίλες και φίλοι πιστεύει ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο στους προσεχείς μήνες εξόδου της χώρας από το ευρώ, κύριε Πασχάλη. Το 30,6% λέει όχι και δεν ξέρω τον απαντώ, λέει το 16,8%. Δηλαδή το 52%... 5 στους 10 και λίγο παραπάνω πιστεύουν ότι είναι πιθανό να βγούμε από την ευρωζώνη. Όλα αυτά, Εμίλια, στα ρώτη δείχνουν το εξής, το ότι ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια μνημονίου, υπάρχει ακόμα βεβαιότητα στον κόσμο.
Ναι. Υπάρχει αβεβαιότητα, υπήρχε αβεβαιότητα το 2012, είναι γνωστή, με την εκροή καταθέσεων, με το φόβο ότι βγαίνουμε από το ευρώ. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναμπαίνει η αβεβαιότητα στο προσκήνιο, δυστυχώς μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έχουν μπει ακόμη τα βαγόνια του τρένου πάνω στις ράγες. Με ναι. αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο διαφαινόμενος φόβος που βλέπετε, η ανησυχία, η μη πίστη για το μέλλον, η μη έλλειψη σταθερότητας, και αυτή να εκφράζεται από ένα ποσοστό 50%, μπορεί να φτάνει 55%, μπορεί να είναι διαφορετική έκφραση στα διαφορετικά ερωτήματα, αλλά είναι γεγονός, εγώ πιστεύω, αυτή τη στιγμή σε μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, χωρίς να ξέρω και τον εαυτό μου ακόμη, δεν υπάρχει βεβαιότητα το πού πάμε εν τέλει. Αυτό διαφαίνεται πλέον από όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό θα πρέπει να προσέξει η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να τακτοποιήσει επιτέλους, δηλαδή, το πού θα οδηγηθούμε εν τέλει. Εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση όμως. Σίγουρα, πρωτίστως από την κυβέρνηση υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις, πρέπει να λήξουν. Έχουν περάσει τόσους μήνες. Θυμάστε την αβεβαιότητα που υπήρχε όταν ξεκίνησε για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, που ξεκίνησε τον Ιούνιο και δεν κατέληξε. Θυμάστε, είχαμε 7 μήνες διαρκών διαπραγματεύσεων χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Μιλάω για την εποχή Σαμαρά, τώρα Βενιζέλου κτλ. Μάλιστα, ναι. Υπήρχε το ίδιο κλίμα πάλι. Τώρα επανέρχεται αυτό το κλίμα. Δηλαδή, και ρωτώ ως απλός πολίτης, πώς μπορεί να υπάρξει οικονομία, πώς μπορεί να υπάρξει καθημερινότητα κάτω από ένα τέτοιο κλίμα βεβαίωτας. Πάμε στην επόμενη κάρτα, είναι η ΓΑΜΑ 7. Πιστεύετε ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων εταίρων μας επιθυμεί την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ? Πιστεύετε, κύριε Τζίμα, ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων εταίρων μας επιθυμεί την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ? Όχι. Διαφωνεί το 65,7%. Δηλαδή, το 65,7% πιστεύει ότι οι εταίροι μας θέλουν στο ευρώ. Μας θέλουν στην Ευρωζώνη. Κοιτάξτε να δείτε, η διαμόρφωση της Ευρωζώνης με την είσοδο και της Ελλάδας έδωσε τη δυνατότητα κυριολεκτικά, λέμε εμείς, και σε επιχειρηματικούς όμιλους, σε όλες τις χώρες, να στερεώσουν τη θέση τους, να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Από αυτή τη σκοπιά αποδείχθηκε ωφέλιμο όλο αυτό το διάστημα και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κυρίως τις μεγαλύτερες. Πολυκαταστήματα, μεγαλοεπιχειρήσεις. Στον αντίποδα βέβαια βρέθηκαν, όπως έχει δείξει μέχρι τώρα πορεία, οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι ατομικές, των μικρών αυταπασχολούμενων, επαγγελματοβιοτεχνών κτλ. Η ουσία πίσω από όλα αυτά τα ερωτήματα είναι να αναρωτηθούμε κατά τη γνώμη μου το εξής. Έγινε μια ερώτηση πριν, αν εξαρτάται από την κυβέρνηση η εξέλιξη των πραγμάτων. Κατά τη γνώμη μας δεν εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πορεία που έχει μια καπιταλιστική οικονομία, και η ελληνική και η ευρωπαϊκή στο σύνολό της. Είναι μια πορεία που αντικειμενικά όσο περνούν δεκαετίες σπαράσσεται από κρίσεις. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, αυτό δείχνει και η πείρα και του κόσμου που μας ακούει, για να καταλαβαίνόμαστε κιόλας περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί και πέρα η ευθύνη της κυβέρνησης έγκυται σε τι? Έγκυται στο γεγονός ότι έχει επιλέξει στρατόπεδο στο ποιος θα πληρώσει αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις που έρχονται, έτσι, που φυσικά κάποιος θα πρέπει και αυτές να τις κουβαλήσει στην πλάτη του. Και τις έχει πάρει θέση από ποια σκοπιά, ολοκληρώνω μισό λεπτό αν υπάρχει διαθέσιμο. Έχει πάρει σκοπιά γιατί όλα δείχνουν ότι έχει αποφασίσει και αυτή να συνεχίσει στον ίδιο αστερισμό που συνέχισε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Στον αστερισμό των μνημονίων, στον αστερισμό των δανειακών συμβάσεων, στον αστερισμό των εφαρμοστικών νόμων, στον αστερισμό της αποδοχής των βασικών δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Και σε αυτά τα πλαίσια φέρνει αυτή την περίοδο, και αυτό είναι το κύριο κατά τη γνώμη μας αυτές τις μέρες, κλειδώνει, να το πω έτσι, ένα νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων που και αυτά θα πέσουν στην πλάτη του κόσμου που μας ακούει. Αυτό κατά τη γνώμη μας. Εσείς εκτιμάτε κύριε Τζίμα, ότι έρχονται καινούργια μέτρα? Δεν το εκτιμάμε εμείς. Ναι. Όλες οι λίστες που κυκλοφορούν, φανερές, κρυφές, ναι, 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 και αυτές που γυρνοβολάνε το θέμα είναι στον περίγυρο. Το θέμα είναι τι μέτρα έρχονται. Τι μέτρα έρχονται. Αποδεικνύουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι, τι μέτρα έρχονται. Ναι, ότι πρόκειται. Διότι η κυβέρνηση λέει βάζω κόκκινες γραμμές και λέει για συγκεκριμένα πράγματα. Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων που ανεξάρτητα από το μείγμα τους αυξάνουν την φοροεισπρακτική, ας το πούμε έτσι, δυνατότητα που έχει νέα κυβέρνηση, και αυτή αυξάνεται
πέφτοντας στην πλάτη του κόσμου. Τον πολλών λέτε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θα το δούμε. Γιατί την ίδια ώρα υπάρχουν και εξαγγελίες για φορά απαλλαγές. Υπάρχει διαβεβαίωση και από τον Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς ότι αυτό δεν θα συμβεί. Κοιτάξτε, δυστυχώς οι χώρες. Θέλουν επιτέλους, λέει, να φορολογήσουν τον πλούτο. Δυστυχώς οι χώρες δεν κυβερνούνται με διαβεβαίωσεις. Μάλιστα. Κυβερνούνται με νόμους. Θέλω να δω, κύριε Καλοκαιρινέ, και αυτό φαίνεται ως την πρώτη κάρτα που δείξατε, την πρόθεση ψήφου, διότι ένας τηλεθεατής μας, ο φίλος μας, ο κύριος Χρήστος από τη Λαμία, λέει: αφού η Χρυσή Αυγή είναι τρίτο κόμμα, γιατί στην κάρτα λέει δεν το έχει τρίτο στη σειρά? Μπορούμε να δούμε την πρόθεση ψήφου? Κύριε Χρήστο, τρίτο είναι στη σειρά. Από κάτω είναι το πρώτο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ από κάτω. Κοιτάξτε προς τα κάτω. ΣΥΡΙΖΑ είναι από κάτω πρώτο. Μετά η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή που είναι τρίτο κόμμα είναι στη σειρά. Κανονικότατα είναι λοιπόν η Χρυσή Αυγή στη θέση της αφού είναι τρίτο κόμμα. Πάμε στον κύριο Κορκίδη. Και να δούμε την κάρτα γάμα 8 με το ερώτημα. Πιστεύετε, λέει κύριε Κορκίδη, ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες η κατάσταση στη χώρα θα είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη σημερινή? Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Ακούστε τώρα, εδώ πέρα υπάρχει διασπορά στα ποσοστά μεγάλη. Μάλλον χειρότερη πιστεύει το 29,5%. Σίγουρα χειρότερη πιστεύει το 16,2%. Ίδια στάσιμη είναι το 15,6%, μάλλον καλύτερη 16,7%, σίγουρα καλύτερη 9,8%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 12,2%. Και εδώ τα ποσοστά ότι θα είναι μάλλον χειρότερη, σίγουρα χειρότερη και η ίδια ή στάσιμη κυριαρχούν. Ναι. Και αυτό που βλέπουμε είναι αυτό το 29,5%, δηλαδή το 30%, ένα στους τρεις πιστεύει ότι θα είναι χειρότερη η κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη που αυτή τη στιγμή επικρατεί και στην αγορά. Όταν έχουμε, στην αγορά. Έχουμε 33%... Κάνατε ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Έχω εδώ δικές σας δηλώσεις. Ναι. Έρευνα της ΕΣΕ δηλαδή, που είστε και πρόεδρος. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η αγορά μας, λέει η ΕΣΕ. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η αγορά, αν και απέχει πολύ ακόμα από την ανάκαμψη. Πολύ δρόμο. Και μας λέτε ότι σύμφωνα με την έρευνα μειώνεται ο αριθμός των λουκέτων, των εμπορικών επιχειρήσεων στην Αθήνα, ενώ σταθεροποιείται στον Πειραιά. Ειδικότερα στην Αθήνα το Μάρτιο του 2015 ήταν 27,5% έναντι 27% το 2014. Σωστά. Μάλιστα. Το χειρότερο σημείο ήταν ο Σεπτέμβριος του 2013, όπου ο ρυθμός είχε φτάσει στο 32,3. Αντιθέτως, ο Πειραιάς υστερεί, αν και εκδηλώνονται, λέει, τάσεις σταθεροποίησης. Ναι. Το Μάρτιο του 2015 ο ρυθμός των λουκέτων ήταν 33,5. Ακριβώς. Παρουσιάσατε, κύριε, αγαπητέ κύριε Κορκίδη, την έρευνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, φίλες και φίλοι, 200.000 μικρές εισαγωγικές επιχειρήσεις λόγω των προκαταβολών που καλούνται να πληρώσουν στους ξένους συνεργάτες τους για την εισαγωγή των προϊόντων. Ναι. Και μιας, ας μείνουμε σε αυτή την κάρτα, αλλά θέλω να μας πείτε γι' αυτό, βέβαια, γιατί να ξέρετε, στην επικοινωνία που έχω καθημερινά με τους τηλεθεατές και τους αναγνώστες Κυριακάτης Κοντανιούς, με παίρνει πάρα πολλοί κόσμος μέσα από αυτούς τους 200.000 και μου παραπονούνται για αυτό το θέμα και πιστεύουν ότι τελικά και ο Πρωθυπουργός θα το δει αλλιώς. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες. Έχουν γίνει κινήσεις, είναι έτσι. Το άρθρο 21 του νομοσχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι πράγματι έχουμε κάποια σημάδια σταθεροποίησης, αλλά βέβαια όταν ένα στα τρία καταστήματα είναι κλειστά, δεν μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος. Απλώς είχαμε πολύ χειρότερα ποσοστά. Πιστεύουμε ότι τον πάτο τον πιάσαμε το 2013. Κλείσανε 230.000 επιχειρήσεις. Πότε? Από το 2010 μέχρι σήμερα. Από το 10 μέχρι σήμερα. 230.000 επιχειρήσεις. 230.000 επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, μπήκανε λουκέτο. Στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, στο διάστημα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι κανείς ευχαριστημένος και πόσοι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας στους αυταπασχολούμενους και στους μικρομεσαίους εργοδότες. 44% περίπου. Ανεργία. Όταν έχουμε 26% στους μισθωτούς. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ναι. Επίσης, εμφανίσαμε σε αυτή την έρευνα ένα δείκτη επιβίωσης της επιχειρηματικότητας. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αγορά λειτουργεί στα επίπεδα του 2012, του Μαΐου-Ιουνίου του 2012. Αυτό δείχνει και όλη αυτή την αβεβαιότητα και αυτή τη διασπορά των απαντήσεων. Δεν υπάρχει συναλλακτική εμπιστοσύνη και μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει συναλλακτική εμπιστοσύνη από το εξωτερικό προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις θα σας πω ότι ζούμε πολύ πιο αυστηρές συναλλαγές, βιώνουμε πιο αυστηρές συναλλαγές από τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Ιδιαίτερα από την Ισπανία και την Ιταλία, που για να μας προχωρήσουν μια παραγγελία, ζητάνε προέμβασμα της αξίας για να μπει στη γραμμή παραγωγής. Προέμβασμα της αξίας, για να αρχίσει να παράγεται η παραγγελία. Δηλαδή, προκαταβάλεις την αξία ένα ή δύο μήνες νωρίτερα, πριν πάρεις το εμπόρευμα. Για όλη την αξία υπάρχει προκαταβολή. Για το 100%. Για το 100% της αξίας. Πιο ελαστική, θα σας πω ότι είναι οι Κινέζοι, που ζητάνε το 30% και αυτό επειδή τους το επιβάλλουν οι τράπεζές τους.
Οι δε χώρες του Βορρά, θα σας πω ότι είναι και αυτοί στο 100%, αλλά όχι με τόσες αυστηρές, αν θέλετε, έτσι, προϋποθέσεις, δηλαδή είναι με την παράδοση. Υπάρχει δηλαδή μια ασφυξία στην αγορά. Αυτή η ασφυξία έχει δημιουργήσει μια αδράνεια και μια απραξία. Και θα σας πω ότι μια μηνιαία μεταβολή στο εμπόριο που το παρακολουθώ είναι 21% σε τζίρο, 19% σε όγκο. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται από όλες αυτές τις απαντήσεις. Άρα αυτή την κάρτα που βλέπουμε βεβαίως, τώρα είναι, το αποτυπώνει είναι χαρακτηριστική. Σίγουρα. Πιστεύετε βεβαίως ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες η κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη σημερινή και βλέπετε τι απαντάμε και εμείς. Το τρίμηνο αυτό το οποίο έχουμε διανύσει, εγώ το ξεκινώ και από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν ξεκίνησαν όλες αυτές οι διαδικασίες και καλά έκαναν και ξεκίνησαν, θα σας πω ότι δεν αναπληρώνεται στο πρώτο εξάμηνο του έτους σίγουρα και πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί και κατά τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα. Τώρα. Μου επιτρέψει να μιλήσω μια σύντομα αυτό που έλεγε ο Βασίλης, είναι πολύ ο κ. Κορκίδης και είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτές οι συναλλαγές οι οποίες δυσκολεύονται είναι εισαγωγές όμως. Ναι. Δηλαδή, ενώ με αυτά τα εμπόδια θα μπορούσε, αν υπήρχε αντίστοιχη παραγωγή ελληνικών προϊόντων, να προτιμήσουν ελληνικά προϊόντα, επειδή έχει αποδιαρθρωθεί η ελληνική οικονομία και δεν παράγονται αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα. Δεν υπάρχει πρόοδος. Μα όλα τα εισάγουμε. Έτσι, δηλαδή, όλα τα εισάγουμε. Όλα τα εισάγουμε. Αυτά όλα που έλεγε προηγουμένως, τα προεμβάσματα, τις δυσκολίες ή ας πούμε την έλλειψη ρευστότητας από τις τράπεζες που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, αφορούν εισαγωγές. Έτσι είναι. Και ξέρετε, πόσο είναι, πόσο είναι το ύψος των εισαγωγών ετησίως. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη. Ένα στοιχείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι ανάγκες εισαγωγικές της χώρας μας είναι ετησίως 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρσι εισάγουμε 47 δισεκατομμύρια ετησίως. Προϊόντα αξίας 47 δισεκατομμύρια. 47 δισεκατομμύρια ετησίως. Εάν το 10% των προμηθευτών του εξωτερικού μας ζητήσουν προέμβασμα, σημαίνει ότι χρειάζομαστε ρευστό 5 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν υπάρχει όχι στην αγορά ούτε στις τράπεζες διαθέσιμο. Και ως προς το 26%, συγγνώμη που ρωτήσατε πριν και σας είπατε ότι έχουν γίνει ενέργειες, αυτό θίγει τις μικροεισαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις. Πείτε μας τι είναι, γιατί, 26% με ένα τίτλο, δηλαδή, για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει. Εάν συναλλάσσεσαι, προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να πιάσουμε τις ενδομηλικές συναλλαγές και τις τριγωνικές πωλήσεις και πολύ καλά κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε γιατί είναι μια αιμορραγία, μια αιμορραγία 5,5 δις για την οικονομία της χώρας. Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Όμως κάνουμε δύο λάθη. Πρώτα απ' όλα επιλέγουμε τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιρλανδία. Αφήνουμε εκτός τη Ρουμανία που επίσης έχει χαμηλότερο συντελεστή φορολόγηση 16%, αφήνουμε τα Σκόπια που ξοδεύονται ελληνικά χρήματα ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, αφήνουμε την Τουρκία που τα πρώτα 12 χρόνια έχει 8% φορολόγηση και πιάνουμε φωτογραφικά τρεις χώρες και με ένα οριζόντιο μέτρο κάνεις μια συναλλαγή με αυτές τις χώρες, πληρώνεις το 26% της αξίας προκαταβολικά και στην αρχή ήταν σε 12 μήνες να σου επιστραφεί, έγινε μετά στην πορεία 3, που ξέρουμε ότι αν προκαταβάλεις φόρο, το συντομότερο που θα το πάρεις είναι την επόμενη χρονιά με το συμψηφισμό της επόμενης φορολογικής σου δήλωσης. Έτσι. Και προς τιμή του κυρίου Μάρδα θα σας πω ότι μας κάλεσε και μας είπε ελάτε να καθίσουμε στο τραπέζι να κάνουμε ένα πιο σοβαρό σχεδιασμό, πιο στοχευμένο σχεδιασμό. Ξέρουμε ποιες πολυεθνικές που έχουν παραρτήματα στη χώρα μας κάνουν αυτού του είδους τις συναλλαγές. Και αυτές επίσης οι πολυεθνικές που έχουν παραρτήματα εδώ δεν έχουν, αν θέλετε, το ζόρι, να το πω, να προκαταβάλουν χρήματα. Οι μητρικές εταιρείες τους στέλνουν ό,τι εμπορεύματα θέλουν, όποτε θέλουν και στο τέλος του χρόνου, εάν έχουν κέρδη, τα επιστρέφουν και στην μαμά εταιρεία. Συνήθως αυτές οι εταιρείες κάνουν τις τριγωνικές συναλλαγές μέσω Βουλγαρίας και Κύπρου. Συγγνώμη, είναι αλήθεια ότι αυτές οι συγκεκριμένες κάνουν μέσω Βουλγαρίας και Κύπρου. Κυρίως φαρμακευτικές και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα δεν περνάνε τα εμπορεύματα από αυτές τις χώρες. Μόνο τα τιμολόγια περνάνε από αυτές. Τα τιμολόγια, ναι. Διαφορετικά πάνε τα προϊόντα. Είναι εύκολο να εντοπίσουμε πού γίνεται, πώς γίνεται. Και στο τέλος, εφόσον σε καλεί μέσα στο τρίμηνο να αποδείξεις ότι η συναλλαγή σου είναι νόμιμη, γιατί δεν μπορεί να το κάνεις αυτό εκ των προτέρων. Και να μην προκαταβάλεις το 26%, να αποδείξεις ότι είναι μια νόμιμη συναλλαγή και να έχεις μια διαδικασία όπως οι υπόλοιποι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είδαμε τώρα την κάρτα, την γάμα 8. Πάμε στη γάμα 9 με το ερώτημα. Πιστεύετε ότι μέσα στους επόμενους 10 μήνες, κύριε Κοκορίκο, η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας θα είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη σημερινή? Ακούστε. 31,2, μάλλον χειρότερο, λέει, θα είναι η κατάσταση του νοικοκυριού. Σίγουρα χειρότερη το 13,3. Ίδια στάσιμη 23,2. Μάλλον καλύτερη 14,2, σίγουρα καλύτερη 9,2. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι πολύ άσχημα
τα αποτελέσματα. Απεσιοδοξία. Σε αυτό το ερώτημα, τι αισιοδοξία. Απεσιοδοξία. Η απόλυτη απεσιοδοξία. Σε ακούμε, Αντώνη. Αυτό αποτυπώνεται το κλίμα απεσιοδοξίας που υπάρχει γενικά για την οικονομία και σε ό,τι αφορά του οίκου του καθενός, ας πούμε, ο οποίος ρωτήθηκε σε αυτή την έρευνα. Είναι οι άνθρωποι απεσιόδοξοι. Δεν βλέπουν δηλαδή να υπάρχει κάποια κίνηση προς το καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό έχει νόημα μονάχα αν το συγκρίνουμε με παλαιότερη έρευνα της ίδιας εταιρείας με την ίδια μέθοδο για να δούμε αν αυξάνονται ή μεγαλώνουν τα νούμερα. Να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που λες, ότι ναι, μεν πράγματι η αποτύπωση της ζωής μας είναι με δραματικούς τόνους με βάση αυτή την κάρτα. Από την άλλη όμως, ο κόσμος στηρίζει τη νέα κυβέρνηση. Στηρίζει τη νέα κυβέρνηση και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικό δηλαδή το πώς αποτιμά αντικειμενικά την κατάσταση ο κόσμος. Την αποτιμά έτσι όπως φαίνεται και σε αυτή την κάρτα. Ναι. Από την άλλη, δεν υπάρχει καμιά άλλη πολιτική δύναμη η οποία θα μπορούσε να του δώσει ελπίδα. Κάποια ελπίδα. Έτσι, τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή είναι της τάξης του 5%. Ναι. Και μάλιστα παρατήρησα στην πρώτη ότι το μοναδικό κόμμα που έχει εμφανεί κάμψη είναι το ΠΑΣΟΚ. Πράγμα που το βρίσκω πολύ φυσιολογικό λόγω του ότι έχασε την εξουσία. Άρα και οι κρατικοί υπάλληλοι, ακριβώς τα πολιτικά πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού, ψάχνουν να βρουν καινούριο προστάτη, καινούριο στέκι. Πολιτική και βέβαια πού κατευθύνονται, ούτε στο ποτάμι, ούτε στο κουκουέ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και η Νέα Δημοκρατία χάνει. Όλοι πηγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Και τα κρατικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατευθύνονται προς τα εκεί. Η Νέα Δημοκρατία που εμφάνισε 23 ακόμα κάτι. Είναι πολύ καλύτερα τα ποσοστά από άλλες δημοσκοπήσεις που έχουμε δει. Το 18. Που εμφάνισε 17, έχει φτάσει και 16,5. Τη βλέπουμε λίγο τσιμπημένη. Υπάρχει. Κυρία Μάχη, καλησπέρα σας. Δεν φοβόμαστε, λέει, την έξοδο του ευρώ, η κυρία Μάχη. Την ευχόμαστε κιόλας, λέει. Η κυρία Κωνσταντίνα μας λέει, το Γεωργιάδη, λέει, τι τον θέλετε εκεί. Εγώ θα σας καλέσω, κυρία Κωνσταντίνα, μία η ώρα να δείτε τη συνέντευξη με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Είναι μαγνητοσκοπημένη, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη, γι' αυτό σας το λέω. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, τη ΓΑΜΑ 10, να τη σχολιάσει ο κύριος Κυρίτσης. Το ερώτημα είναι, η ΓΑΜΑ 10 κάρτα συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού έναντι των Ευρωπαίων εταίρων και της διαπραγμάτευσης για το μέλλον της χώρας? Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού? Συμφωνώ 46,8, κύριε Κυρίτση. Μεγάλο ποσοστό. Διαφωνεί το 35,4, δεν απαντάει, δεν ξέρει το 17,8. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Ενώ το συμφωνώ περιγράφει κάτι, ναι, το διαφωνώ είναι ασαφέστατο τι λέει. Διαφωνώ σημαίνει θα ήθελα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ή διαφωνώ θα ήθελα μεγαλύτερη διαλλακτικότητα. Άρα το διαφωνώ δεν λέει τίποτα, το συμφωνώ κάτι λέει. Γιατί δεν το λες, περιλαμβάνει και το κουκουέ και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εντάξει, αλλά... Όποιος διαφωνεί... Τι θα απαντήσει, διαφωνώ θα απαντήσει. Ναι, όχι, εννοώ, θα ήταν πιο λογικό. Διαφωνώ από δεξιά ή διαφωνώ από αριστερά. Και δεν το λέω ότι θα δεν θα συνέφερε το σύγκρουμα, αλλά θα ήταν πολύ πιο επικοδομητικό να ήταν σαφέστερο αν ο κόσμος θα ήθελε μια πιο αποφασιστική στάση ή μια πιο διαλλακτική στάση. Πάντως, συμφωνία τώρα το 50%. Είναι μια πιο αποτελεσματική στάση. Ναι, σωστό. Ναι, έτσι. Πάντως, ότι κύριε Κυρίτση, να συμφωνήσουμε κι εμείς ότι το 46,8 είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που συμφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του Τσίπρα. Είναι σημαντικό ποσοστό. Ναι, είναι όντως. Πάμε στη ΓΑΜΑ 11. Κύριε Πασχάλη, θα έρθω σε εσάς στη ΓΑΜΑ 11 κάρτα με το ερώτημα, πολύ σημαντικό ερώτημα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με πρόορη προσφυγή στις κάλπες εάν η διαπραγμάτευση οδηγηθεί σε αδιέξοδο? Πολύ σημαντικό ερώτημα. Διαφωνεί το 57,4% με πρόορη προσφυγή στις κάλπες εάν η διαπραγμάτευση οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει πρόορες εκλογές και ας τα σπάσουμε με τους εταίρους. Εδώ έχουμε τεράστιο ποσοστό συμφωνίας για φάση λίγους μήνες μετά από τις εκλογές, βέβαια. Ναι, εντάξει, σωστό. Δηλαδή υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος λέει ότι παιδιά, αν δεν τα βρείτε, κάντε εκλογές. Mm-hmm. Εντάξει. Δύο μήνες έχουν περάσει από τις εκλογές. Είναι το 31, ναι. Είναι το 31,4. Και το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάντως, κύριε Πασχάλη, διαφωνεί με πρόορη προσφυγή στις κάλπες εάν η διαπραγμάτευση οδηγηθεί σε αδιέξοδο το 57,4%. Αυτό φανερώνει ότι εντάξει, είναι λογικό. Έχουν περάσει μόλις δύο μήνες. Είναι λογικό τώρα ο κόσμος να μην θέλει εκλογές. Αυτό ίσως που προτρέπει, ας πούμε, μπορεί να προτρέπει τους πολιτικούς είναι ότι βρείτε ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης, βρείτε ένα άλλο τρόπο
να επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους, να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούμε να πάμε κάθε δύο και τρεις μήνες σε εκλογές. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τρομακτικό κόστος και για την οικονομία και για τους ίδιους πολίτες. Ναι. Εγώ όμως θα πάω σε κάτι άλλο που θα αναφερθώ στον κύριο Κορκίδη που ανέφερε πριν για τα προβλήματα της αγοράς κτλ. Και θέλω να το ρωτήσω αν πιστεύει ότι μπορούμε να επανέλθουμε στο 2009, όπου τότε με το. Έχοντας στην πλάτη μας πάρα πολλά δανεικά, δισεκατομμύρια ευρώ, είχαμε 800.000 μικροεπιχειρήσεις, καταστήματα κτλ. Κτλ. Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Μπορεί η οικονομία να αντέξει, η σημερινή οικονομία, όταν έχουμε να αποπληρώσουμε και ένα σωρό δάνεια και πολλές δόσεις κτλ. Μπορεί να αντέξει ξανά 800.000 καταστήματα, ή τώρα μήπως η αγορά αρχίσει μπαίνει σε μια ισορροπία και δέχεται έναν αριθμό καταστημάτων μέχρι εκεί που μπορεί να αντέξει. Εκτός άμα πάνε σε μια άλλη κατάσταση μετά από κάποια αρκετά χρόνια, όπου θα έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, θα είναι πιο παραγωγική η οικονομία, άρα θα μπορεί να συντηρήσει εκατοντάδες χιλιάδες καταστήματα. Θέλω να πω ότι μέχρι το 2009 τα καταστήματα του κ. Κορκίδη, τα 800.000 συντηρούνταν χάρη στα δανεικά. Κύριε τώρα Βασάλη, δεν μπορεί, πιστεύω, η αγορά, ούτε... λέμε κρίση πολλές φορές, η αγορά. Μάλλον έχει η αγορά, κύριε Πασχάλη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά η αγορά δεν είναι μόνο καταστήματα και βιτρίνες. Γενικότερα, η παροχή υπηρεσιών μιλάω. Έχει επιχειρηματικότητα η οποία βρίσκεται, αν θέλετε, και σε σημεία που δεν φαίνονται, δεν τα βλέπει ο πολλής κόσμος. Υπάρχουν βιοτεχνίες, υπάρχουν υπηρεσίες. Η αγορά, ξέρετε ότι έχει ένα ευρύ φάσμα. Θα σας πω όμως ότι στο 2009 ξεκάθαρα. Εγώ μίλησα για την ελληνική αγορά, όχι για τα εμπορεύσιμα προϊόντα. Για την ελληνική αγορά. Τα εμπορεύσιμα προϊόντα σίγουρα είναι υπέρ της οικονομίας. Όχι, γιατί θα σας πω, ούτε θέλουμε να πάμε στο 2009, ούτε πρέπει να πάμε στο 2009. Μπορούμε να σας πω γιατί. Στο μοντέλο υπερδανισμού και υπερκατανάλωσης δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Πρέπει από τα λάθη μας να μάθουμε. Θέλω παρακαλώ, κύριε Καλοκαιρινέ, πριν πάω στην τελευταία κάρτα, η οποία δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο σχολιασμό, είναι το ερώτημα σε γενικές γραμμές, αν είστε ικανοποιημένοι από το έργο και τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αγορά, που θα τη βρείτε αύριο στα περίτερα, φίλες και φίλοι, της νέας οικονομικής πολιτικής εφημερίδας, με ένα πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο. Θέλω να το δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ. Το βλέπετε. 5 μέτρα φωτιά στο τραπέζι είναι το πρώτο θέμα. Οι δανειστές ζητούν, και έχει και μια ωραία φωτογραφία του κυρίου Ντάισεμπλουμ. Ζητούν λοιπόν οι δανειστές, σύμφωνα με την αγορά, κατάργηση της έκπτωσης 30% στην εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Αύξηση του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά εκτός άγονης γραμμής. Διάθεση των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις αεροδρομίων και λιμανιών για το χρέος. Απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και επίσπευση της προκήρυξης των τηλεοπτικών αδειών. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο θέμα της αγοράς. Είναι τα 5 μέτρα φωτιά στο τραπέζι, αυτά που μας ζητούν οι δανειστές και αυτά, όπως λέει και στο πρωτοσέλιδο κείμενο η αγορά, βρίσκονται στα χέρια, λέει, του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, βρίσκονται 5 μέτρα άμεσης εφαρμογής που θα μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις και να οδηγήσουν στην εκταμείευση μέρους της δόσης. Η συγκεκριμένη λίστα συζητήθηκε στο Brussels Group μεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας και των θεσμών, με τους πρωθυπουργικούς συμβούλους που ταξίδευσαν στις Βρυξέλλες να δεσμεύονται πως θα τη μεταφέρουν στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τους συνεργάτες του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη να διαφωνούν και να τα απορρίπτουν αυτοστιγμής. Τα απέρριψε η ελληνική πλευρά, εκεί, στο Brussels Group. Στα μέτρα περιλαμβάνονται η επαναφορά ολόκληρης της έκτασης εισφοράς για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, όπως και η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ και μάλιστα όχι μόνο στα κοσμοπολιτικά νησιά. Εξαίρεση θα αποτελέσει η άγονη γραμμή. Η υιοθέτηση αυτών των μέτρων που αποτελούν μέρος ενός σκληρού μεγάλου πακέτου, γράφει η αγορά, που ζητούν οι δανειστές, εκτιμάται από τους τεχνοκράτες των Βρυξελών πως θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τη διαπραγμάτευση και να οδηγήσει το Γερούν Ντάισεμπλουμ στο να συγκαλέσει έκτακτο Eurogroup για την Ελλάδα. Ένα πολύ σημαντικό, αποκαλυπτικότατο πρώτο θέμα αύριο στην αγορά. Δεύτερη αποκάλυψη. Το παρασκήνιο της παρέτησης που δεν έγινε αποδεκτή και αφορά βεβαίως την υπόθεση του κυρίου Πανούση, στο οποίο θα μπούμε αμέσως τώρα. Πολύ σημαντικό. Υπέβαλε παρέτηση, λέει η αγορά, του κυρίου Πανούση, την οποία δεν έκανε αποδεκτή ο Τσίπρας. Αυτό μας λέει η αγορά. Πρεμιέρα στην εξεταστική για το μνημόνιο με κλήτευση του Στρος-Καν. Πολύ σημαντικές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Συνέντευξη σημαντική του Παναγιώτη Λαφαζάνη, του Υπουργού. Δεν θα υποκύψουμε στους άθλιους
εκβιασμούς των δανειστών. Ο Παπαμιμλίκος από τη Νέα Δημοκρατία λέει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες. Είναι στο κλίμα του κυρίου Σαμαρά. Και έχει και ένα πολύ ωραίο θέμα. Οι πρωταγωνιστές της τηλεόρασης της γερμανικής, της ZDF, μιλούν στην αγορά. Η πολιτική της λιτότητας είναι μια μεγάλη επιτυχία που κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές και μάλιστα παίρνουν φανατικά το μέρος της ελληνικής πλευράς. Και έχει και πολύ ωραίες προσφορές η αγορά αύριο. Πάντως είναι πολύ σημαντικά τα θέματα στην πρώτη σελίδα που διαβάζουμε. Να δούμε την τελευταία κάρτα γρήγορα, την κάρτα Γ14, με το ερώτημα σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένοι από το έργο και τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ωραία. Πολύ αρκετά, λέει το 48,6, λίγο καθόλου το 30,6, δεν ξέρω, δεν απαντώ το 20,8. Το 48,6% είναι ικανοποιημένοι από το έργο και τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα. Κύριε Καλοκαιρινέ, γυρίζετε την κάμερα 1 να δείξω κι εγώ. Αυτή την κάρτα είναι κάρτα υγείας του Παρών Κλαμπ. Πολύ ωραία. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με την Κυριακάτικη Κόντρα News, δωρεάν κάρτα υγείας του Παρών Κλαμπ για όλους τους αναγνώστες της Κυριακάτικης Κόντρα News. Όποιος αγοράζει την Κυριακάτικη Κόντρα News, παίρνει και αυτή την κάρτα δωρεάν για 30 μέρες και μπορεί να επισκεφθεί γιατρούς 30 ειδικοτήτων. Είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά από την Κυριακάτικη Κόντρα News, που εκτός από την κάρτα έχετε και με ένα θέμα βόμβα. Ο Καραμαλής στηρίζει Τσίπρα και αδειάζει Σαμαρά. Θα διαβάσετε θάματα και πράγματα την Κυριακή με την Κυριακάτικη Κόντρα News. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επανερχόμαστε.